Ανέκδοτο αποτελεί πλέον το δανεικό αναισθησιολογικό μηχάνημα του Καραμανδανίου. Τρεις φορές η εταιρεία που το δανείζει στο νοσοκομείο το διέθεσε και το απέστειρε καθώς έλυγε το χρονοδιάγραμμα του δανεισμού. Χθες μεταφέρθηκε για μια ακόμη φορά στο νοσοκομείο με την ελπίδα ότι δεν θα χρειαστεί να αποσυρθεί μέχρι να λυθεί οριστικά το πρόβλημα με την προμήθεια του νέου. Οι διαδικασίες για το οποίο έχουν δρομολογηθεί εδώ και καιρό. Πρόκειται για τα παράλογα του Δημοσίου Συστήματος Υγείας και της ατελείωτης γραφειοκρατίας. Πρόκειται για ένα μηχάνημα άκρως απαραίτητο για τη λειτουργία των χειρουργείων του νοσοκομείου, που είναι τα μοναδικά παιδιατρικά στην ευρύτερη περιφέρεια. Το νοσοκομείο έχει απομείνει με ένα αναισθησιολογικό μηχάνημα, το οποίο πέραν του ότι δεν αρκεί για να καλύψει τις ανάγκες της παιδοχειρουργικής κλινικής, αν σε περίπτωση εμφανίσει κάποια δυσλειτουργία, θα αφήσει ακάλυπτα τα χειρουργεία. Το δανεικό μηχάνημα η προμηθεύτρια εταιρεία το είχε αποσύρει τελευταία φορά από το νοσοκομείο στις 20 Σεπτεμβρίου. Χθες μετά από παρέμβαση του διοικητή της έκθεσης υγειονομικής περιφέρειας Γιάννη Καρβέλη και σε συνεργασία με τη διοικήτρια Βασιλική Γεωργιοπούλου, η εταιρεία το πήγε για μια ακόμη φορά στο νοσοκομείο. Καθυστερεί ο διαγωνισμός προμήθειας των νοσολογικών μηχανημάτων. Ναι. Και ο κ. Καρβέλης ευαισθητοποιήθηκε, ο νέος διοικητής της είπε. Κινητοποιήθηκαν οι διαδικασίες και δανειστήκαμε πάλι το μηχάνημα μέχρι να τελειώσει ο διαγωνισμός και να αγοράσουμε όσο νοσοκομείο τα νέα νοσολογικά μηχανήματα. Εάν σκεφτείτε ότι ο διαγωνισμός λήγει μέσα Οκτωβρίου μέχρι να ανοιχτούν οι προσφορές, να δούμε ποιος έχει καταθέσει χαρτιά, ποιες είναι οι καλύτερες προσφορές μέχρι να γίνει αγορά. Να σκεφτείτε ότι κάποιες άλλες εταιρείες μπορούν να κάνουν ενστάσεις. Θα περάσει μέχρι τέλος Νοεμβρίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την διοίκηση της ΕΚΤ, είπε, που κινητοποιήθηκε άμεσα και προμηθευτήκαμε αυτό το μηχάνημα στο κεδανικό. Θα είναι, από ό,τι μας είπε ο κύριος Καρβέλης, θα παραμείνει στο νοσοκομείο μας μέχρι να αγοραστεί το άλλο μηχάνημα. Δηλαδή μέχρι να παραλάβουμε τα καινούργια μηχανήματα.